Σήμερα η μέρα είναι ακόμα και για άλλη μία φορά πολύ πολύ διαφορετική. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί? Γιατί καταρχήν είτε βρέχει λέει είτε χιονίζει, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, είμαι σε έναν χώρο που και ο καιρός βέβαια βοήθησε και οι καιρικές συνθήκες να τον απολαύσω έτσι όπως πρέπει. Γιατί στο μπαλκόνι που βρίσκομαι τώρα, στον έκτο όροφο μιας μοναδικής πολυκατοικίας, ίσως από τα πιο καλά σημεία που έχω δει ποτέ μέσα στην Αθήνα και από τα πιο όμορφα σπίτια που έχω επισκεφτεί, το σπίτι του φοβερού οίκου μόδας, γιατί είναι το σπίτι του οίκου Νίκος Στάκης, εχθές ήμασταν στο εσωτερικό του χώρου, στο σαλόνι, και υποδεχτήκαμε και συζητήσαμε με τον Νίκο. Σήμερα σας είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω πάλι εδώ και θα κάνω μία συζήτηση εφόλης της ύλης με τον Τάκη. Επιλέξαμε λοιπόν, μια και ο καιρός ήταν πολύ όμορφος, γιατί όταν κάνει πολύ ζέστη δεν μπορείς να βγεις, όταν κάνει πολύ κρύο δεν μπορείς να βγεις, επειδή οι καιρικές συνθήκες τώρα είναι στη μέση, κατάλαβες, πάντοτε ωραία είναι να είσαι σε μια ντεμή κατάσταση που λέμε. Λέω, θέλω να κάτσουμε έξω στην πολύ όμορφη αυτή και τεράστια βεράντα. Εμείς έχουμε κάτσει σε ένα τμήμα όπου πάρα πολύ κοσμικοί και ίσως η αφρόκρεμα της Αθήνας έχουν ζήσει υπέροχα πάρτι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του χώρου αυτού, με μία θέα που θα δείτε και σε λίγο, αλλά την κατάμε έτσι μυστικό, φοβερή, που έλεγα του Τάκη ότι θα μπορούσα να μένω εδώ όταν έχω πολλούς προβληματισμούς, να κάθομαι 2 λεπτά στις πολύ όμορφες πολυθρόνες, να βλέπω την Ακρόπολη, να βλέπω το Λυκαβιτό, να βλέπω όλα αυτά γύρω μου τα φοβερά που έχει η Ελλάδα να αναδείξει και που παγκοσμίως είμαστε οι καλύτεροι, και να είμαι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το μοναδικό. Και το μοναδικό του πράγματος είναι ότι σήμερα αποκλειστικά και αφοπλιστικά ο μοναδικός σχεδιαστής, ιδρυτής, άνθρωπος, αν το θέλεις, ψυχή και σώματι στον Νίκο Μόδας, Νίκος Τάκης, εκτός από τον Νίκο που είδαμε, είναι ο Τάκης που είναι και κοντά μου. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Ξέρεις, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Γιατί? Γιατί με σένα πολλά χρόνια, έτσι, ενώ σε ξέρω και με ξέρεις και μιλάμε, ήθελα όλα αυτά τα ωραία που λες να τα πούμε και τηλεοπτικά. Γιατί όταν δίνεις μία συνέντευξη στα τόσα χιλιάδες κανάλια που έχεις βγει, στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, λες συνέχεια για τη μόδα, για τη χλίδα του οίκου μόδα σας, για τα νέα σας σχέδια, για τις επιδείξεις κτλ. Ο κόσμος όμως που σε γνωρίζει από κοντά, είτε απλός κόσμος, ο διπλανός άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είτε άνθρωπος με πάρα πολλά λεφτά, με λίγα λεφτά, γιατί τα λέω αυτά θα σου πω, γιατί δεν ξεχωρίζεις κοινωνικές τάξεις. Και όλοι λένε για σένα 2 πράγματα. Το πρώτο, ότι ο Τάκης είναι χρυσός άνθρωπος και φιλόσοφος. Και το δεύτερο, ότι ο άνθρωπος αυτός διατηρεί ένα μοναδικό. Μπορεί να έχει κατακτήσει τον κόσμο όλο σε επαφή και σε χρήμα, αλλά αν τον συναντήσεις στον δρόμο, θα νομίζεις ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ένα εστιατόριο σερβιτόρος. Σε τόσο απλότητα σου μιλάει. Τόσο πολύ απλό. Και αυτό το έχω ζήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Η αλήθεια είναι, δεν είναι. Και να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που πραγματικά μας κάνεις αυτή τη φιλοξενία. Στα σίγουρα θέλεις να μάθεις ορισμένα πράγματα της δουλειάς μας. Βεβαίως. Και οπωσδήποτε θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις να συζητήσουμε. Το ξέρω, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Προηγουμένως είπες είμαι ο καλός, ο χρυσός και τα λοιπά, ο άλλος είναι το στραβόξυλο. Όχι, αυτό το είπε ο Νίκος μόνος του χτες. Ο Νίκος είπε ο Νίκος του είπα, αν είδες την εκπομπή, ότι ναι. Όταν λέει κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω, είπε για τον εαυτό του, λέω Νίκο είσαι στραβόξυλο, είπε χτες κλείοντας την εκπομπή, αλλά είσαι πολύ καλή ψυχή. Και λέω, αυτό όμως που αγαπάει ο κόσμος τον Νίκο είναι ότι είναι καλή ψυχή και το στραβόξυλο το παραβλέπει. Και είναι η αλήθεια αυτή, ναι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει τόσα πολλά χρόνια συνεργασία και πραγματικά αγάπη μεταξύ μας. Και πορεία. Και πορεία. Η πορεία όπου εστέφθη με πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά χωρίς όμως να το επιδιώκουμε. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτά έρχονται πολλές φορές από μόνο τους. Βεβαίως. Από τις αρχές που έχουμε ξεκινήσει, ξεκινήσαμε με ένα σκοπό. Ο σκοπός ήταν η καλυτέρευση της ζωής μας. Αρχίσαμε να δημιουργούμε, ξεκινήσαμε δηλαδή τη μόδα, η οποία η μόδα παραμυσχάρη τότε για μας ήταν απλούστατα να κερδίσουμε τη ζωή μας και τίποτα περισσότερο. Αλλά στη συνέχεια όμως,
τη διαχρονικότητα αυτή, κατάλαβα ότι η μόδα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία μας. Δηλαδή, έχοντας ένα ωραίο χρώμα, παραδείγματος χάρη, που θα φορέσει η γυναίκα, βλέπεις ότι ανεβάζει την ψυχολογία της. Βεβαίως. Αλλάζει δηλαδή όλη την ψυχολογία. Και έχοντας ένα ωραίο φόρεμα ή ένα ωραίο ταγέρι κτλ., βλέπεις η ψυχολογία της γυναίκας ανεβαίνει πάρα πολύ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο που την περίοδο των Χριστουγέννων όλες που πάνε να αγοράσουν ένα φόρεμα σου λένε θέλω κάτι έντονο, θέλω ένα κόκκινο. Λες, γιατί θες να βάλεις κόκκινο δεν είναι ή μό αυτό, Αλέξη, ή δεν κάτι... Είναι. Δηλαδή, νομίζουν το ότι το... έντονο είναι για ορισμένες, γυναίκες, για ορισμένες. Το θέμα δηλαδή χρώματος είναι στην κάθε μια της γυναίκας στην ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, δεν μπορεί παρουσιάζει να επιβάλλεις μια γυναίκα παρουσιάζει που δεν αρέσει το κόκκινο να πεις φόρεσε το κόκκινο. Όχι. Όχι, βεβαίως. Γιατί απλούστατα δεν θα το νιώθει ωραία. Απλούστατα, όταν ο πελάτης έρχεται, καταρχήν δεν το βλέπουν σαν πελάτη. Το βλέπουν, το χαιρετάμε κτλ. Και πολλές φορές όταν έχει και χρόνο κτλ. Τέλος πάντων, συζητάμε πολλές φορές προσωπικά. Τι συμβαίνει παρουσιάζει στην τέλος πάντων στη ζωή της και όλα αυτά. Τα οποία καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα ότι η γυναίκα αυτή είναι χαμηλών τόνων, ότι το ρούχο το οποίο θα πρέπει να δώσω θα πρέπει να είναι όχι συντηρητικό αλλά όχι και πάρα πολύ έξαλλο. Μου λες τώρα δηλαδή Τάκη ότι εσύ από χρόνια και αυτό έχεις περάσει και στα παιδιά, στο Χάικ στον Ηλία, ότι η ψυχοσύνθεση του ατόμου που θα έρθει να ψωνίσει από σένα ή να σου πει Τάκη θέλω να με ντύσετε για αυτή τη δεξίωση, για αυτό το πάρτι, για αυτή την εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.